κάνουμε σε αυτή την άτιμη ζωή. Είχα λεφτά, λέω τι να τα κάνω. Παιδάκι μου, κάπου να τα επενδύσω, ρε παιδάκι. Να μην. Και άνοιξα μια επιχείρηση, μια καφετέρια εκπληκτική. Πού είναι, στο Ζωγράφου, κάπου. Στο Ζωγράφου είναι Γεωργίου Παπανδρέου 87. Είναι μέσα στο δάσος. Είναι μέσα στα δέντρα. Είναι μια όαση. Δηλαδή, βρήκα το σημείο που μπορώ να ξεκουράζομαι και να απολαμβάνω τη φύση. Τα πουλιά, τα αυτά, είναι θαυμάσια η τοποθεσία. Σου δίνει και μια αίσθηση σιγουριάς αυτό το επιχειρηματικό βήμα. Όχι, για... όχι, 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 το έκανα έτσι, για κέφι, το έκανα για... Πάντως θέλω να πω ένα μπράβο και παράλληλα να δείξω και ένα θέμα που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς, πώς κάποιοι ηθοποιοί όπως εσύ, ο Κώστας Βουτσάς, που έχετε πάρει και καλά χρήματα και έχετε υπάρξει και πολύ επιτυχημένοι, έχετε καταφέρει και έχετε βγάλει κάποια χρήματα στην άκρη για να ζείτε αξιοπρεπώς και πώς αντίστοιχα άλλοι άνθρωποι με πόνο ψυχής τους βλέπουμε να έχουν ανάγκη από τη βοήθεια συνανθρώπων τους. Διάβαζα για την Άννα τη Συνοδεινού, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και δεν έχει ούτε τα χρήματα για να καλύψει τα έξοδα της νοσηλείας της. Για τον Γιώργο τον Μαρίνο που τον φιλοξένησε η Άννα Φόνσου. Για πόσους ηθοποιούς που ψάχνουν ένα πιάτο φαγητό στο σπίτι του ηθοποιού. Για τον Ανδρέα Μπάρκουλη. Αυτό είναι φοβερό. Πώς νιώθεις γι' αυτό, γιατί είναι άνθρωποι με τους οποίους έχει σημειώσει τα ίδια στούντιο και στις ίδιες σκηνές. Δεν είναι θέμα διαχείρισης, είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα τύχης. Μην νομίζετε ότι ο ηθοποιός παίρνει εκατομμύρια. Δεν παίρνει εκατομμύρια. Εγώ όταν ξεκίνησα και που έκανα τις ταινίες, τι έπαιρνα νομίζετε, 500 δραχμές. Μετά 1000, μετά 1500, μετά ξέρω εγώ 500.000 και το μάξιμου ήταν 600.000 σε όλες τις ταινίες που έκανα, η τελευταία ήταν 600.000. Δεν παίρναμε λεφτά, δεν είμαστε δισεκατομμυριούχοι. Ναι. Και μετά ζούσαμε από το θέατρο, έτσι, είχαμε ένα κάποιο μισθό, όχι βέβαια τερατώδες, έτσι, ένα φυσιολογικό μισθό. Μην νομίζετε ότι ο ηθοποιός βγάζει τόσα πολλά λεφτά. Εντάξει, απλά υπήρξε και μια περίοδο στη δεκαετία του 90 της άνδυσης, όπου κάποιοι ηθοποιοί που έκαναν καριέρα στην τηλεόραση, νεότερης γενιάς ενδεχομένως, πήραν κάποια καλά χρήματα. Δηλαδή, ακούγαμε ότι έπαιρναν 15.000 ευρώ το επεισόδιο. Δυστυχώς τηλεόραση δεν έκανα. Δυστυχώς. Ακόμα περιμένω πρόταση από τηλεόραση να με καλέσει να κάνω κάτι. Είσαι δεκτικός δηλαδή σε μια τηλεοπτική πρόταση. Βεβαίως είμαι δεκτικός και ανοιχτός πάντα. Δεν είχα πει ποτέ όχι στην τηλεόραση. Δεν έχω αποστάσει τέτοιες. Παναγία, βοήθα. Και θέλω να πω με αφορμή αυτήν